Ο κύριο Σοκράτη Αληφτήρα μαζί μα, χωρί τρακτέρ. χωρίς Ο ε, Όχι σε μπλόκο. Ε, κάνει άλλο μπλόκο πια. Καλή σα μέρα. Ευρωπαϊκό μπλόκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σα. Χαρά μα. Ε, δική ε, μα χαρά. Τον κύριο Αληφτήρα, να πούμε, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλάκι με γιώτα. Ε, για, τις, ε, για τους αγροτικά μπλόκα, για τις ιστορίες με, τι με τις τιμές, για όλα αυτά. Ε από τα φάρσαλα, έτσι. Θεσσαλία. Από τα φάρσαλα, κύριε Από Λεστηρή. τα φάρσαλα τη τα πολύπαθα φάρσαλα, πολύπαθα φάρσαλα, την πολύπαθα Θεσσαλία μετά το πέρασμα του Ντάνιελ, που 8 μήνες μετά δεν βλέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται από αυτά που εξαγγέλλονται. Έχουμε ανακοινώσει χθε όμω από τον Έχουμε ανακοινώσει, αλλά 8 μήνε μετά ο κόσμο εξακολουθεί να μένει σε νοικιαζόμενα σπίτια και να μην παίρνει την επιδότηση ενοικίου. Εξακολουθεί να μην έχει πάρει το, την κρατική αρρωγή τα 5 και 10.000 που είχε Αθλητικό ο κύριο Μητσοτάκη εν μέσω μπλόκων. Εξακολουθεί να μην μπορεί να καλλιεργήσει τα χωράφια του, γιατί έχει πάρα πολλά φερτά υλικά μέσα και δεν υπάρχει θέμα ρευστότητα στον κάμπο ώστε να μπορέσει να καθαρίσει. Και εξακολουθούμε να μην νομίζω, έχουμε πάρει τα χρήματα από τι επιδοτήσει που άλλε χρονιέ τα παίρναμε τέλο Δεκεμβρίου και σύμφωνα με την κυβέρνηση όλα θα τα πάρουμε μέχρι το Πάσχα. Ορίστε, έφτασε το Πάσχα, την επόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα. Όπω ξέρετε, είναι και κάποιε μέρε αργία. Δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα ρευστότητα πλέον στον πρωτογενή τομέα και αυτό το θέμα ρευστότητα θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει δωθεί, πολύ δηλαδή, σοβαρά. Δει, και δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα όσον αφορά το θέμα των, αποζημι... των uh, ενισχύσεων, των κρατικών ενισχύσεων να δοθούν μέχρι το Πάσχα. Την άλλη εβδομάδα είναι το Πάσχα. Η αποζημιώση του ΕΛΓΑ στα θέματα του Ντάνιελ, στο φοιτικό κεφάλαιο, θα δοθεί μέχρι 30 έκτου, έχουμε τη διαβεβαίωση. Απλώ έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, θεωρώ, στι αποζημιώσει από την κρατική αρρωγή τη 5 και τη 10.000 mm -hmm. που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Mm -hmm. Και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσον αφορά τα έργα υποδομή. Και μιλάμε για τα μεγάλα φράγματα, φράγμα σκοπιά, πύλη και μουζάκι. Είναι τρία φράγματα στη Θεσσαλία εμβληματικά τα οποία θα πρέπει να γίνουν, γιατί αν στον ορεινό όγκο δεν κρατήσουμε τα νερά είναι νομοτελειακό θα, ότι... θα κατέβουν κάτω και θα πλημμυρίσουν Είχα τα είχατε πάρει ότι αυτό θα γίνει τώρα καταρχήν το φράγμα της κοπιάς είχε εξαντληθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 13 Σεπτεμβρίου του 2021 μέσα από το Δημαρχείο από τα Φάρσαλα Να. το ότι θα γίνει με συγκρηματοδότηση είναι ένα έργο πότε είχε πει ο δεν είχε πει πότε θα τελειώσει. Απλώ είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι τα έργα ΣΔΙΤ προχωράνε πιο γρήγορα. Είμαστε στη δεύτερη ε. φάση σήμερα με τον κύριο Σταϊκούρα. Εκκρεμούν περιβαλλοντολογικέ μελέτε, ηλεκτρολογικέ μελέτε. Το θέμα είναι, κύριε Στάθη, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βλέπετε τα φαινόμενα είναι όλο και συχνότερα και όλο εντονότερα. Ό,τι και αν κάνει, έχει αργήσει. Ό, αυτό και λέμε, έχουμε αργήσει. Θα πρέπει να τρέξουμε πλέον ώστε να σώσουμε περιουσίε και κυρίω να σα πω κάτι, να σώσουμε ανθρώπου. Ζωέ. Μην ξεχνάτε ότι από τον Ντάνιελ θερνήσαμε 18 συνανθρώπου μα στην καρδίτσα. δεν είπαμε βλέπια. ότι είναι υποψήφιο με την πλεύση ελευθερία. Ευρωβουλευτή με την πλεύση ελευθερία. Ο κύριο Αληφτήρα παρουσιάζει χθε το ψηφοδέλτιο. Θα δούμε και τιμέ. Τώρα με την βοήθεια τη Μαριάννα. Υπάρχει ένα βίντεο που θέλω και να μου το σχολιάσει ο κύριο Ελευθερία. Τώρα που παίζαν τα πλάνα, ήταν εδώ ο κύριο Ραυτόπουλο και είχαμε σχολιάσει για την ακαρπία ότι υπάρχει πρόβλημα και εδώ βλέπουμε τα ροδάκινα που κρατάει πίσω ο συγκεκριμένο κύριο. Υπάρχει όντω θέμα, κύριε Αλευτή. Σε πολλά είναι φρούτα. Είναι ένα... Υπάρχει πραγματικά θέμα σε όλε τι δενδότη καλλιέργειε στη Θεσσαλία. Ε, αυτό που βλέπουμε τώρα στα πλάνα είναι καρποί οι οποίοι δεν μπορεί να του κρατήσει το δέντρο γιατί είναι ατροφικό πλέον το δέντρο μετά τι πλημμύρε. Όταν έγιναν οι πλημμύρε του Σεπτεμβρίου, οι γεωπόνοι του Ελγά που είχαν βγει στην περιοχή για να δουν τι ζημιέ, είχαν επίση στου παραγωγού που έχουν αυτέ τι δεδρόνε καθ' ότι την άνοιξη με τι θερμοκρασίε όπω θα ανέβουν και πώ θα κυλήσει, θα δούμε τι ζημιά έχει υποστεί το δέντρο. Είναι πάρα πολλά δέντρα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και επίση είναι πάρα πολλά στρέμματα με δεντρόδη καλλιέργεια κυρίω, είτε είναι στην Αγιά, είτε είναι στον Τίρνταβο, είτε είναι στο Δήμο Τεμπον, στα, ορεινά, στα πιο, ορεινά, στα πιο, πιο περιοχέ, που θέλουν αντικατάσταση τα δέντρα και όλα αυτά απαιτούνται χρήματα Είπα, αυτό σημαίνει περισσότερε εισαγωγέ mm. και πιο ακριβέ ε, οι τιμέ που θα δούμε, πιο υψηλέ τιμέ. Αυτό σημαίνει σίγουρα περισσότερε εισαγωγέ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τιμών, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει η ίδια η κυβέρνηση που έχει του κρατικού μηχανισμού. Εμεί δεν είμαστε αρμόδιοι για να έχουμε του κρατικού μηχανισμού στα χέρια μα και να μπορούμε να ελέγξουμε την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Εκεί ακριβώ και στην περίοδο των μπλόκων, εκεί ακριβώ επιστήσαμε την προσοχή στον κύριο Μητσοτάκη στι δύο συναντήσει που είχαμε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα πρέπει να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να ελεγχθεί το φαινόμενο που γίνεται στα σύνορα με τι παράλληλε και φτάνουμε σε μια περίοδο Πάσχα. Άκουσα τον κύριο κρέκα τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη, που έχει σκοπό να πουλήσει το αρνί 10 ευρώ. Το ελληνικό αρνί, μιλάμε πάντα, 10 ευρώ το κιλό και να το βάλει στο καλάθι. Το πασχαλινό καλάθι. Ανέφικτο. λέω, α, α, είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο. Ε. Άκουσα τον κύριο Μπαρακτάρη που φιλοξενούσε την εκπομπή σα. Είναι ανέφικτο να το πάρει. Ο κτηνοτρόφο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει το κόστο παραγωγή. Αν το το πώ θα βγαίνει. Θα βγει ένα δε... ξένο αρνί βαφτισμένο. Θεωρώ, ότι, το... θα είναι κάποια εισαγόμενα αρνιά που μπορούν να πουληθούν 10 ευρώ ή αν δεν μπορέσουν να λύξουν τι ελληνοποιήσει με όλα αυτά που καταγγέλνουμε τόσο καιρό και έρχονται αρνιά στη χώρα μα, βαφτίζονται ελληνικά. Έχει πει και θα είναι. Έχει πει αν θα είναι ελληνικό το αρνί στο καλάθι. Δεν και τα 10 ευρώ Καταρχά, περιμένουμε σε ένα τέταρτο. Θα, θα είναι η πρεμιέρα θα του Πάσχα Ναι, 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 του Πάσχα που θα έχουμε και λεπτομέρειε. Παρόλα ναι. αυτά, είχαμε ακούσει εδώ και την κυρία Σιδηροπούλου ότι όχι μόνο είναι ανέφικτο, είναι καλό και να μην πάρει κάποιο αρνή κάτω των 10 ευρώ να το δει. Γιατί όταν πάει 8,5 ευρώ στο σφαγείο, δεν γίνεται. Δεν δηλαδή, δηλαδή, και δηλαδή και κάτω, βαδί τα που νούμερα κάτω. Δεν μπορεί να γίνει. των, 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 των Ζωοτροφών και εκεί που έχει φτάσει η τιμή τη κιλοβατόρα στην ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί και, και, και οι κτηνοτρόφοι μα, δεν είναι μόνο οι αγρότε, και οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται την ηλεκτρική ενέργεια. Να. Εκεί που έχει φτάσει το κόστο παραγωγή, δεν μπορεί ο Έλληνα κτηνοτρόφο να πωλήσει το αρνί του στι μεγάλε αλυσίδε, ή σε τι σουπερ σούπερ μάρκετ, κάτω από 8 με 8-9 ευρώ. Λοιπόν, δείξαμε μα τιμέ γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. γιατί σε λίγο θα ναι. συνεθούμε μερότερα να δούμε τον κύριο Κασελάκη. Ωραία. Σε λίγο θα με τον του να, να, να πάμε να δείξουμε πάμε λίγο στιμές, που λέγαμε και χθε για κάποια φρούτα. Και μετά να ετοιμάσουμε και την τιμή. Έχω κουραστεί, έχω κουραστεί πλέον να μιλάμε για το γιαούρτι συνέχεια το οποίο ανεβοκατεβαίνει, ανεβοκατεβαίνει και είναι σε μόνιμη μείωση και είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Το έχουμε πει 100 φορέ, πάλι ανεβοκατεύει. Και αν μπορούμε πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτό, από εκεί που ήταν 3,57 πήγε 2,65 πήγε 2,47 τώρα πάλι ξανά, χθε στο σούπερ μάρκετ, ενώ είναι σε μόνιμη μείωση, είναι 3,57. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα άλλο φαινόμενο και μια ε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια ελληνικό γιαούρτι. Ναι ξανά μου το στείλανε χθε. Ευχαριστούμε του τηλεθετέ που μπορούν να μα στέλνουν μηνύματα και στο Viber. Ελληνικό γιαούρτι μου το στείλανε από την ε, Ολλανδία. 2,5 εδώ, ένα 49 στην Ολλανδία. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο ε, εντοπίζουμε συνεχώ. Αλλά αν μπορούμε να δούμε και μια και έχουμε τον κύριο Λιφτήρα, λίγο τα φρούτα, τι φράουλε, τα κτινίδια, τα κεράσια που μπορεί να είναι με πρόημα, αλλά είναι μια προοικονομία τη τιμή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα κτηνίδια. 6 ευρώ το κιλό τα κτηνίδια Κρήτη. Στη συνέχεια θα δούμε σε άλλη φωτογραφία Ξανά φρούτα ή ε, 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 τι φράουλε. Τι σα είπα, Χθε, ότι ε, οι φράουλε ναι, ναι. είναι ναι. γύρω στα 8 ευρώ και πιο πάνω και ξεκινάνε από 4,5 mm. το κιλό. Εδώ σε ε, συγκεκριμένο, συγκεκριμένο ε, ακριβώ, σε συγκεκριμένη φωτοπορική είναι 7,49. Και αυτό που είναι και κακό ιονό για το τι πρόκειται να συμβεί είναι στη συνέχεια τα κεράσια. Αν α, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την τιμή. Ε, κεράσια, αυτή τη στιγμή ξαναλέμε, είναι πρόημα αλλά είναι προοικονομία του τι θα γίνει. Σωστά, κυραλυφτήρα. 19 ευρώ το κιλό αυτή τη στιγμή. Πέρσι πόσο ήμασταν περίπου. Πάρα πολύ σωστά. Βλέπω 19 ευρώ το κιλό. Καταρχήν 19 ευρώ το κιλό δεν μπορεί να το αγοράσει κανένα καταναλωτή. Είναι δεδομένο <laughs> αυτό. Δηλαδή, ε, όπω είπατε, είναι πρόημη ακόμα η παραγωγή, αλλά οι περσινέ τιμέ, όπω φεύγουν από το χωράφι από τον Έλληνα παραγωγό, η πρώτη ποιότητα, η αλφα ποιότητα κερασιού δεν ξεπερνούσε τα 3 με 3,5 ευρώ. Καταρχά, να σα πω κάτι. Αυτό που είπαμε για τι εγωγέ, ε, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα. Το πρώτο δίμηνο του 24 να. αυξήθηκαν οι εισαγωγέ ντομάτα κατά 200. 206%. Οι ντομάτε λοιπόν που έρθαν, ήρθαν το πρώτο δίμηνο ήταν 649 τόνοι από την Τουρκία. Που όπω έχουμε πει στην Τουρκία δεν ξέρουμε τι χρησιμοποιούν. τι... Και τη... εδώ θα δούμε και μια άλλη τιμή. Ε, λοιπόν, εδώ είναι η εκτό που πολλέ φορέ έχει πει και ο κ. Δραυτόπουλο για τι παραπλανητικέ εκτόσει που κανονικά, δεν είναι με αλλά κανονικά, όταν κάνει προσφορά στη διπλή συσκευασία, δηλαδή εδώ βλέπουμε διπλή συσκευασία πλην 35%. Δεν μπορεί να κάνει και στη μονή, γιατί δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν παραπλανεί τον καταναλωτή, δεν συμφέρει, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Καλύτερα να πάρει δύο πεντακοσάρια μόνα του, παρά να πάει να δει το αυτοκόλλητο και να πάρει τη συσκευασία 2,500 πλην 35%. Yeah.